Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Βασιλική Ζούβελου και σήμερα θα συζητήσουμε για τα κλινικά σημεία και τα συμπτώματα των νευροδερματικών νόσων. Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να υπενθυμίσουμε πάλι στους παιδιάτρους για τα συχνότερα πρώιμα κλινικά συμπτώματα αυτών των νόσων, καθώς επίσης και να υπενθυμίσουμε και τα διαγνωστικά κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται προκειμένου να θέσουμε, τη διάγνωση σε αυτές τις νόσους. Οι συχνότερες νευροδερματικές νόσοι που εμφανίζονται στον παιδιατρικό πληθυσμό και στις οποίες θα αναφερθώ λίγο πιο εκτενώς είναι η νευροενωμάτωση τύπου 1 και 2, η οζώδη σκλήρυνση και το σύνδρομο Στρούκη-Βέμπερ. Αν και οι περισσότεροι έχουμε στο νου μας ότι αυτά τα σύνδρομα είναι σπάνια, αν δούμε λίγο την επιδημιολογία τους, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλοι οι παιδίατροι κατά τη διάρκεια της καριέρας τους θα έρθουν σε επαφή τουλάχιστον με ένα ή δύο τέτοια περιστατικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε πρώιμα αυτά τα συμπτώματα για να μπορέσουμε να θέσουμε αυτά τα παιδιά σε ένα διαγνωστικό έλεγχο που είναι υψής της σημασίας για την πρόγνωση της κλινικής τους πορείας. Αν και όπως συζήτησα με τον κύριο Φρεζάγια, δεν θα μιλήσω για μοριακά, θεώρησα πολύ σημαντικό να βάλω ένα slide, προκειμένου να καταλάβουμε για ποιο λόγο αυτά τα νοσήματα έχουν συμπτώματα από ποικίλα συστήματα. Αυτά τα νοσήματα προκαλούνται από βλάβες σε γονίδια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία των κυττάρων της νευρικής ακρολοφίας, για τη μετανάστευση αυτών, αλλά και για την τελική τους διαφοροποίηση. Τα κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας, σαν φτάνοντας στον τελικό τους στόχο, θα διαφοροποιηθούν και θα δώσουν είτε κύτταρα οστήτης του στο προσωπικό κρανίο, αγγεία, μήνυγκες, θα δώσουν κύτταρα της υπόφυσης, μελανοκύτταρα, αλλά και στην περιφέρεια θα σχηματίσουν κύτταρα τόσο της καρδιάς, όσων των νεφρών, των μυών, του γαστεντερικού συστήματος, αλλά και του αιμοποιητικού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο αυτά τα νοσήματα πλήττουν πολλά και διαφορετικά συστήματα του οργανισμού. Ας ξεκινήσουμε όμως να μιλάμε για το συχνότερο νευροδερματικό νόσημα της παιδιατρικής ηλικίας, που είναι η νευροενωμάτωση τύπου 1. Το hallmark της νόσου είναι η παρουσία των κυλίδων που λέγονται καφέ ολέ κυλίδες. Οι κυλίδες αυτές μπορεί να βρίσκονται σε όλα τα μέρη του σώματος. Αρκεί όμως εδώ να πω ότι στο γενικό πληθυσμό μπορούμε να δούμε από 3 ως 4 κυλίδες και αυτό να μην μας θέσει την υπόνοια για πιθανότητα παρουσίας νευρινωμάτωσης. Προκειμένου να αρχίσουν να πληρούνται τα κριτήρια της νευρινωμάτωσης τύπου 1, θα πρέπει τα παιδιά κάτω από την εφηβεία να έχουν πάνω από 6 καφέ ολέ κυλίδες, η διάμετρος αυτών θα πρέπει να είναι πάνω από 5 μιλιμέτρ. Μετά την εφηβεία θα πρέπει να έχουν πάνω από 15 κυλίδες. Τώρα, τόσο ο αριθμός τους, όσο η θέση τους, δεν έχει βρεθεί σε σχέση άμεσα με τη βαρύτητα της νόσου. Οι καφέ ολέ κυλίδες θα πρέπει να τις διαφοροποιήσουμε από τις υπερμελαχρωτικές κυλίδες, όπως βλέπουμε εδώ, σε αυτή εδώ την εικόνα. Οι υπερμελαχρωτικές κυλίδες συνήθως βρίσκονται πάνω από πλεγματόμορφα νευρινώματα, έχουν ένα πιο ακαθόριστο σχήμα και είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερες σε μέγεθος. Ανήκουν και αυτές στα μείζωνα κριτήρια της νευρινωμάτωσης. Ένα επίσης μείζον κριτήριο της νευρινωμάτωσης είναι οι φακίδες. Αυτές εντοπίζονται στις πτυχώσεις του δέρματος, όπως για παράδειγμα βλέπουμε εδώ τη μασχάλη, τη βουβονική περιοχή, αλλά και την περιοχή του αφιένα. Το 50% των ασθενών με νευρινωμάτωση τύπου 1 θα εμφανίσει τα κλασικά νευρινώματα. Τα νευρινώματα οφείλονται σε υπερπλασίες της νευρογλίας και συγκεκριμένα των κυττάρων Schwann, και όταν αυτά αναπτύσσονται σε περιφερικά νεύρα,
θα δώσουν αυτούς τους εξωφυτικούς όγκους. Τα νευρινώματα δεν αναπτύσσονται στην παιδική ηλικία. Εμφανίζονται συνήθως από την εφηβεία και μετά. Οπότε θα πρέπει να τα αποζητούμε σε μεγαλύτερα παιδιά. Κάτι όμως το οποίο εμφανίζεται στον παιδιατρικό πληθυσμό είναι τα πλεγματόμορφα νευρινώματα. Τα πλεγματόμορφα νευρινώματα αναπτύσσονται συνήθως από τις ρίζες των νεύρων κατά μήκος της πορείας τους, ακόμα και στις διακλαδώσεις τους. Πού εντοπίζονται συνήθως αυτά? Εντοπίζονται στην περιοχή του τραχύλου, στην περιοχή της ομικής ζώνης και στην περιοχή των ματιών. Μπορεί να εμφανίζονται σαν απλά μια διόγκωση εκείνης της περιοχής. Κάποιες φορές όμως δεν έχουμε την εικόνα της διόγκωσης και αυτά μπορεί να βρίσκονται πιο εν το βάθη. Αν και δεν θεωρούνται κακοήθεις, δεν θεωρούνται κακοήθεις όγκοι, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, κυρίως λόγω πίεσης. Έτσι λοιπόν, σε αυτές εδώ τις μαγνητικές, βλέπουμε ένα πλεγματόμορφο νευρίνωμα που αναπτύσσεται στην κατώτερη αυχενική και ανώτερη θωρακική μοίρα και πιέζει τις ρίζες του βραχιονίου πλέγματος. Ενώ σε αυτή εδώ την εικόνα βλέπουμε ένα νευρίνωμα το οποίο πιέζει τον οτιαίο μυελό, αλλά πιέζει και την δίωδο του ρινοφάρικα. Όταν δημιουργούν πιεστικά φαινόμενα, μόνον τότε αντιμετωπίζονται. Το άσχημο όμως είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, μετά τη χειρουργική επέμβαση, συνήθως επανεμφανίζονται αυτοί οι όγκοι. Τώρα, οι εξοδερματικές εκδηλώσεις οι οποίες εμφανίζονται στην ευρυνωμάτωση. Στο 50% των ασθενών θα έχουμε γνωσιακές δυσλειτουργίες. Αυτές έχουμε μια ποικιλία συμπτωμάτων, από απλή κοινωνική ανοριμότητα ή μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι διαταραχές ελλειμματικής προσοχής που μπορεί να συνδυάζονται ή όχι με υπερκινητικότητα. Συχνές επίσης εξωδερματικές εκδηλώσεις είναι οι οστικές δυσπλασίες των μακρών οστών και αυτό αποτελεί ακόμα ένα κριτήριο, μείζον κριτήριο. Η μακροκεφαλία, αν και δεν αποτελεί κριτήριο, την παρατηρούμε συχνά σε ασθενείς με νευρινωμάτωση, δεν προκαλεί όμως ιδιαίτερα προβλήματα, είναι πιο πολύ αισθητικό το πρόβλημα. Ένα ακόμα μείζον κριτήριο είναι τα οπτικά γλιώματα. Τα οπτικά γλιώματα μπορεί να εμφανίζονται συνήθως σε ηλικίες μεταξύ 2 και 6 ετών. Μπορεί να διαδράμουν υποκλινικά χωρίς να δώσουν κανένα απολύτως σύμπτωμα στο μικρό ασθενή. Αν όμως αρχίσουν και αναπτύσσονται πολύ, μπορεί να προκαλέσουν είτε μέχρι ακόμα και τύφλωση στον ασθενή. Στην περίπτωση όπου εμφανίζονται στο οπτικό χίασμα, όπως βλέπουμε εδώ, ο ασθενής θα εμφανίσει αυτό το φαινόμενο της αμφικροταφικής ή μια ανοψίας. Θα χάσει δηλαδή τα πλαϊνά τμήματα του οπτικού του πεδίου. Κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να προκαλέσουν τα οπτικά γλιώματα είναι να πιέσουν την υπόφυση. Και όταν θα πιέσουν την υπόφυση, τότε το συχνότερο σύμπτωμα νευροενδοκρινικό το οποίο θα παρουσιαστεί είναι η πρώιμη ύβη. Τα οπτικά γλιώματα έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Μπορούν να αναπτύσσονται μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών, το πολύ 8. Μετά σταματούν την ανάπτυξή τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθούμε στενά στις μικρές ηλικίες των παιδιών. Είπαμε ότι οι οστικές δυσπλασίες ανήκουν στα μείζωνα κριτήρια της νευρινωμάτωσης. Οι συνήθεις εντοπίσεις τους είναι στα μακρά οστά και κυρίως στο κνημιαίο. Στη βρεφική ηλικία όμως συνήθως δεν δίνουν συμπτώματα και το παρατηρούμε όταν αρχίσει το μικρό παιδί να περπατάει. Κάτι ακόμα το οποίο δεν ανήκει βέβαια στα κριτήρια της νευρινωμάτωσης, αλλά συχνά μπορούμε να το δούμε σε αυτούς τους ασθενείς, είναι η παρουσία της υπέρτασης. Εάν δούμε υπέρταση στον παιδιατρικό πληθυσμό, σε παιδιά δηλαδή με νευρινωμάτωση, τότε η συχνότερη αιτία αυτής είναι η στένωση της νεφρικής αρτηρίας. Εάν η υπέρταση αναπτυχθεί στην ενήλικο ζωή, τότε το συχνότερο αίτιο είναι το φαιοχρωμοκύτωμα. Σπάνια μπορούμε να παρατηρήσουμε και την εμφάνιση του συνδρόμου μόγια-μόγια. Αυτό συνήθως οφείλεται σε πίεση των αρτηριών που αδρεύουν τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται θύσανοι
νέων αγγείων, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ εύκολο να σπάσουν. Και κάποιες φορές αυτούς λοιπόν τους ασθενείς μπορούμε να δούμε την εμφάνιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα οζίδια λύς είναι καλοήθεις όζοι στην ήριδα, δεν προκαλούν προβλήματα στο μικρό ασθενή, αλλά ανήκουν στα διαγνωστικά κριτήρια της νευρινομάτωσης. Τα οζίδια αυτά είναι πολύ εύκολα εμφανή σε ανοιχτόχρωμα μάτια, όπως βλέπουμε εδώ, αλλά λίγο πιο δύσκολα να τον ανιχνεύσουμε σε πιο σκουρόχρωμα μάτια. Γι' αυτό πάντα θα πρέπει να ζητάμε έλεγχο με σχισμοειδή λιχνία. Προκειμένου λοιπόν να θέσουμε τη διάγνωση της νευρινομάτωσης, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 2 από τα διαγνωστικά κριτήρια τα οποία είπαμε προηγουμένως. Η πρόοδος της γενετικής μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και τις μεταλλάξεις στα γονίδια. Δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτά, αρκεί μόνο να πω ότι η νευρινομάτωση μεταφέρεται κατά αυτοσωμικό επικρατικό τρόπο. Θέλω όμως να τονίσω ότι στο 50% των ασθενών δεν είναι κληρονομική, είναι de novo. Οπότε δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε στο γεγονός ότι κάποιος συγγενής δεν έχει τα συμπτώματα και να απομακρυνθούμε από την περίπτωση να ψάξουμε αν ο ασθενής μας πληρεί τα κριτήρια ότι μπορεί να έχει νευρινομάτωση. Τώρα, το συνθέστερο σύνδρομο με το οποίο συγχέεται η νευρινομάτωση είναι το σύνδρομο Legius. Το σύνδρομο Legius είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει κοιλίδες καφέ ολέ, έχει φακίδες, αλλά δεν δημιουργούνται αυτοί οι όγκοι. Ένα άλλο σύνδρομο που συχνά συγχέεται με την νευρινομάτωση είναι το σύνδρομο McQueen-Albright. Σε αυτούς τους ασθενείς έχουμε την εμφάνιση οστικών δυσπλασιών, έχουμε την εμφάνιση πρώιμης σύβης, όπως μπορεί να έχουμε και στην νευρινομάτωση, παρουσιάζουν και καφέ ολέ κοιλίδες, αλλά συνήθως έχουν και την εικόνα πολύ μεγαλύτερων καφέ ολέ κοιλίδων και εντοπισμένων συνήθως σε ένα άκρο του σώματος. Οπότε, ο λόγος που βάζω αυτή εδώ τη διαφάνεια είναι για να πω ότι όπου βλέπουμε καφέ ολέ κοιλίδες, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό σημαίνει νευρινομάτωση. Το αδελφάκι της νευρινομάτωσης τύπου 1 είναι η νευρινομάτωση τύπου 2. Εδώ έχουμε την εμφάνιση αμφωτερόπλευρων συνήθων αιθουσαίων νευρινομάτων, εισβανωμάτων που λέγονται τώρα. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να εμφανίσουν και αυτοί οι καφέ ολέ κοιλίδες, μπορεί να έχουν επίσης δερματικές πλάκες που οφείλονται σε εισβανώματα. Και πώς θα προβάλλουν? Θα προβάλλουν με την εικόνα εμβόων, απώλειας ακοής και απώλειας ισορροπίας. Επειδή όμως το αιθουσαίο νεύρο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, γιατί μοιάζει και με άλλες εγκεφαλικές συζυγίες, όπως το κοχλιακό και το προσωπικό νεύρο, τα σβανώματα αυτά που τα οποία αναπτύσσονται μπορούν λόγω πίεσης να προκαλέσουν παράλυση και άλλων εγκεφαλικών συζυγίων. Σε αυτούς τους ασθενείς έχουμε πολύ συχνά την εμφάνιση μηνυγκιωμάτων και επενδυμωμάτων, οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και να ελέγχουμε αυτούς τους ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους για την παρουσία αυτών των όγκων. Η οζόδη σκλήρυση είναι η δεύτερη σε συχνότητα νευροδερματική νόσος που εμφανίζεται στον παιδιατρικό πληθυσμό. Οφείλεται σε μεταλλάξεις σε γονίδια το Tuberous Sclerosis 1 and 2, το οποίο επειδή είναι ογκοκατασταλτικά γονίδια, πολύ εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει ότι η βλάβη σε αυτά τα γονίδια προδιαθέτει αυτούς τους ασθενείς για την εμφάνιση όγκων. Αν και αυτή μεταβιβάζεται στο 50% με αυτοσωμικό επικρατικό τρόπο, το άλλο 50% οι μεταλλάξεις είναι de novo. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τα συχνότερα σε εμφάνιση συμπτώματα του συνδρόμου και ανάλογα με την ηλικία που αυτά εμφανίζονται. Οι υπομελανοτικές κοιλίδες, η επιληψία και η υποεπενδυματική όζη είναι τα συχνότερα σε εμφάνιση κλινικά συμπτώματα ανεξαρτήτου ηλικίας. Και στην πορεία θα δούμε και κάποια άλλα τα οποία εμφανίζονται με την πάροδο της ζωής.
Εδώ βλέπουμε το hallmark της οζόνου σκλήρησης, που είναι οι υποχρωματικές κοιλίδες. Οι υποχρωματικές κοιλίδες, και αυτές μπορεί να τις υπάρχουν στο γενικό πληθυσμό, αλλά συνήθως δεν είναι πάνω από τρεις. Αν είναι πάνω από τρεις και το μέγεθος αυτών είναι 1-2 cm, αρχίζει και πληρείται το πρώτο κριτήριο της οζόντου σκλήρυνσης. Οι υποχρωματικές κοιλίδες είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμες σε σκουρόχρωμα δέρματα. Από ό,τι όμως βλέπουμε εδώ, με μία λάμπα Wood, εμφανίζονται στον ίδιο ασθενή, αποκαλύπτονται μάλλον πολύ περισσότερες υποχρωματικές κοιλίδες. Οπότε αν αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε αυτή την νόσο, θα πρέπει να παραπέμψουμε τον ασθενή μας σε δερματολόγο για να χρησιμοποιήσει αυτή τη λάμπα για να αποκαλύψει όλες τις άλλες κοιλίδες που μπορεί να μην είναι εμφανείς με το μάτι. Οι υποχρωματικές κοιλίδες διαμέτρου 1-2 cm θεωρούνται, και πάνω από 3 θεωρούνται, ανήκουν στα μείζωνα κριτήρια της οζόντου σκλήρυνσης. Η παρουσία μικρότερων κοιλίδων δορυφορικών, που λέγονται και κονφετή, ανήκουν στα ελάσσονα κριτήρια της νόσου. Στα μείζωνα κριτήρια ανήκει επίσης και η παρουσία κολαγονόδων πλακών, κυρίως στην περιοχή του μετώπου, όπως βλέπουμε εδώ. Καθώς επίσης και η παρουσία των σαγκρέν πάτσις, που λέγονται, τα οποία εμφανίζονται κυρίως στην οσφή. Εδώ οφείλονται κυρίως σε αναποθέσεις κολαγόνου υποδερματικά αυτές οι βλάβες. Τα εγγυονόματα του προσώπου ανήκουν και αυτά στα μείζωνα κριτήρια της οζόντου σκλήρυνσης, επειδή όμως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας και οι περιοχές που εμφανίζονται είναι εδώ στα ζυγωματικά και γύρω από την περιοχή της μύτης, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τα μπερδέψει με την ακμή. Ένα κλινικό σημείο που θα μας βοηθήσει να τα διαφοροποιήσουμε είναι ότι τα εγγυονόματα δεν περιλαμβάνουν τους πόρους του δέρματος και δεν έχουν σημεία φλεγμονής που βλέπουμε στην ακμή. Τα εγγυονόματα όμως μπορούν να παρουσιαστούν και σε άλλα σημεία του σώματος, κυρίως στην περιοχή του ρινοφάριγγα. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα εγγυόνομα στη ρινική χωάνη, αλλά και γύρω από τα νύχια. Τα εγγυονόματα που εμφανίζονται γύρω από τα νύχια είναι συνήθως εύρημα σε πιο μεγάλες ηλικίες, από την εφηβεία και μετά. Ένα έλαστον κριτήριο της εγγυονομάτωσης είναι η παρουσία κοιλοτήτων στο δοντικό σμάλτο. Τώρα, η οζόντη σκλήρυνση έχει και εξωδερματικές επιδηλώσεις. Ένα από τα επίσης μείζωνα κριτήριά της είναι η παρουσία των ραβδομοιωμάτων στην καρδιά. Αυτά είναι καλοήθεις όγκοι που εμφανίζονται ήδη από την εμβρυϊκή ζωή και στην πάροδο της ζωής και κυρίως κοντά στη βρεφική ζωή εξαφανίζονται. Μπορούν όμως, αν και είναι καλοήθεις, να δημιουργήσουν κλινικά συμπτώματα ανάλογα με το σημείο που εμφανίζονται. Αν λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις συνήθεις εντοπίσεις των ραβδομοιωμάτων. Αν εντοπίζονται σε σημεία που μπορούν να αποφράξουν την αιματική ροή ή αν εντοπίζονται σε σημεία που αφορούν το ερυθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς, μπορούν να μας δώσουν αριθμίες. Εδώ να πω ότι η παρουσία ραβδομοιωμάτων στην καρδιά δεν συσχετίζεται, στο 50% των περιπτώσεων, δεν συσχετίζεται με οζόντη σκλήρυνση, οπότε καλό να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Τα συχνότερα συμπτώματα της οζόντου σκλήρυνσης είναι οι επιληψίες. Οι επιληψίες, αν εμφανιστούν σε πολύ μικρή ηλικία, μπορεί να πάρουν τη μορφή καταστροφικής επιληψίας, όπως είναι το σύνδρομο West ή ακόμα και το σύνδρομο Ταχάρα. Και αν και, όπως είπαμε, εμφανίζονται από την πρώιμη ηλικία, μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία της ζωής του ατόμου. Αλλά αυτό που έχει φανεί είναι ότι αν εμφανιστούν σε ηλικία κάτω των 12 ετών, συνήθως συσχετίζονται με πολύ άσχημη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη και νοητική υστέρηση σε αυτούς τους ασθενείς. Τώρα, στη μαγνητική
εγκεφάλου αυτών των ασθενών, συχνά θα δούμε αυτά τα λεγόμενα τα υποεπενθυματικά οζίδια. Τα υποεπενθυματικά οζίδια, επειδή ασβεστοποιούνται, μπορεί να φανερωθούν ακόμα και στην αξονική, ενώ συχνά και ανήκουν επίσης στα μείζωνα κριτήρια της οζόδους κλήρυνσης. Συχνά αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν και άλλες διαταραχές του εγκεφάλου, όπως είναι οι φλοιικές δυσπλασίες, αλλά και τα αστροκυτώματα. Οι συνήθεις εντόπισης των αστροκυτωμάτων βρίσκονται εδώ, στις κοιλίες του εγκεφάλου. Τα αγιομιολιπώματα ανήκουν και αυτά στα μείζωνα κριτήρια της οζόδους κλήρυνσης. Μπορούν να εμφανιστούν ήδη από την παιδιατρική ηλικία. Και πώς θα εμφανιστούν είτε με την εικόνα της υπέρτασης, είτε με την εικόνα της αιμορραγίας ή κάποιες φορές αμυγός με την εικόνα της νεφρικής ανεπάρκειας. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο για να θεωρηθούν ως μείζον κριτήριο. Τα αγιομιολιπώματα όμως σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να φανούν και στο σηκώτη. Οι κύστες τώρα. Οι κύστες μπορούν να εμφανιστούν και στα νεφρά, αλλά και στο σηκώτη, σε αυτούς τους ασθενείς. Ανήκουν στα ελάσσονα κριτήρια. Και για ποιο λόγο μπορούμε να δούμε κύστες σε αυτούς τους ασθενείς? Αρκεί να θυμίσω ότι το γονίδιο του tuberous sclerosis 1 και 2 εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 16, το οποίο γυπνιάζει με το γονίδιο PKD1, το οποίο ευθύνεται για την παρουσία των κύστεων. Οπότε, εάν κάποιες φορές που λείπει ένα τμήμα του γονιδίου tuberous sclerosis type 2, μπορεί να συμπαρασύρει και τμήμα του γονιδίου PKD1, οπότε γι' αυτό κάποιες φορές βλέπουμε κύστη σε αυτούς τους ασθενείς και κάποιες φορές δεν βλέπουμε. Τα λεμφαγιομιολιπώματα είναι μια κατάσταση που συνήθως την αντιμετωπίζουν οι πνευμονολόγοι ενηλίκων, γιατί εμφανίζεται σε πολύ μεταγενέστερη φάση της ζωής των ασθενών αυτών και την εμφανίζουν κυρίως οι γυναίκες. Τώρα, οι οφθαλμολογικές εκδηλώσεις της οζόδου κλήρυνσης. Οι αχρωματικές κοιλίδες, που τις βλέπουμε εδώ στο slide αυτό, δεν προκαλούν προβλήματα στην όραση, αν και πρέπει να τις αναποζητούμε, γιατί ανήκουν στα ελάσσονα κριτήρια της νόσου. Τα αμαρτώματα τώρα του αμφιλιστροίδους μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην όραση και ανήκουν στα μείζωνα κριτήρια της νόσου. Σε αυτό εδώ πέρα το slide βλέπετε ποια είναι τα μείζωνα και τα ελάσσονα κριτήρια. Ήδη τα είπαμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Για να τεθεί λοιπόν η διάγνωση, πρέπει να πληρούνται είτε δύο μείζωνα κριτήρια, είτε ένα μείζον και τουλάχιστον δύο ή παραπάνω από τα ελάσσονα. Οι ασθενείς αυτοί, από τη στιγμή που τεθεί η κλινική διάγνωση, ακόμα και καλύτερα και η μοριακή διάγνωση, θα πρέπει να τίθονται σε ένα συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου. Κάθε 6 μήνες θα πρέπει να ελέγχονται τα δοντάκια τους, θα πρέπει να παρακολουθούνται από δερματολόγο, οφθαλμίατρο και παιδίατρο μία φορά το χρόνο για να παρακολουθεί την πίεσή τους. Παράλληλα, νευρολογική εξέταση χρειάζονται είτε ανά ένα ή 2-3 χρόνια αυτοί οι ασθενείς. Εγώ απλά θέλω να τονίσω ιδιαίτερα εδώ ότι θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ισχυρό δίκτυο υποψίας για σπασμούς σε αυτά τα παιδιά, γιατί έχει φανεί ότι όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίσουμε τους σπασμούς, τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση της νευροαναπτυξιακής τους εξέλιξης. Το τρίτο σε συχνότητα νευροδραματικό νόσημα του παιδιατρικού πληθυσμού είναι το σύνδρομο Strugge-Weber. Αυτό οφείλεται σε διαταραχή, σε δυσπλασίες των αγγείων. Μπορεί να προβάλλει είτε μόνο με δερματική εκδήλωση, είτε να λείπει η δερματική εκδήλωση,
και να προβάλλει με δυσπλασίες των αγγείων του εγκεφάλου και των αγγείων του οφθαλμού και να προκαλέσει είτε γλαύκωμα είτε τον βούφθαλμο. Τώρα, τι έχει φανεί? Έχει φανεί ότι εάν το εξάνθημα εντοπίζεται στο ανώτερο τριτημόριο του προσώπου, τότε στο 35% των ασθενών αυτών θα έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, με συχνότερα αυτά της επιληψίας και της εγκεφαλικής ατροφίας, όπως φαίνεται εδώ, και το 50% αυτών των ασθενών θα παρουσιάσει γλαύκωμα ή την εικόνα του βούφθαλμου. Όταν έχουμε προσβολή των αγγείων του εγκεφάλου, επειδή αυτά ασβεστοποιούνται, τότε μπορεί να δούμε σε μια απλή ακτινογραφία προσωπικού κρανίου την παρουσία αυτών των γραμμών, που επειδή μοιάζουν με τις γραμμές του τραμ, μπορούμε εύκολα να τις καταλάβουμε. Τώρα, με τι συγχαίεται συνήθως το σύνδρομο αυτό? Συγχαίεται με τα τριχοειδικά εμαγγιώματα που παρατηρούνται συνήθως σε αυτές τις θέσεις. Ένα κλινικό σημείο που θα μας βοηθήσει να τα διαφοροποιήσουμε είναι το εξής. Πιέζουμε με το δάκτυλο στα σημεία του εμαγγιώματος και αν αυτό αποχρωματιστεί, τότε πρόκειται για τριχοειδικό εμαγγίωμα. Το εξάνθημα του εμαγγιώματος του Strunge Weber δεν αποχρωματίζει. Παράλληλα, ένα παιδί το οποίο έχει τριχοειδικό εμαγγίωμα, εάν κλάψει, τότε το εξάνθημα του τριχοειδικού εμαγγιώματος θα γίνει πιο σκούρο. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε στο Strunge Weber. Τώρα, όπως είπαμε, η κλινική εικόνα του Strunge Weber μπορεί να προβάλλει χωρίς να έχουμε το εξάνθημα, και αυτό και εκεί είναι λίγο το πιο δύσκολο, και να έχουμε παιδιά τα οποία έχουν σπασμούς, εικόνες ημιπαραίσεων, παροδικά εγκεφαλικά επεισόδια ή αναπτυξιακή καθυστέρηση, χωρίς να έχουν το κλασικό αυτό εξάνθημα. Ένα άλλο πάλι σύνδρομο που κάποιες φορές μπορούμε να το μπερδέψουμε με το σύνδρομο Strunge Weber είναι το σύνδρομο FACE. Το σύνδρομο FACE, όπως βλέπετε εδώ σε αυτή την εικόνα, παρουσιάζεται με την εικόνα αγγειακών δυσπλασιών, που μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και το ανώτερο τριτημόριο του προσώπου. Έχει όμως εικόνα δυσπλασιών από τον οπίσθιο βόθρο, με τη συχνότερη την εμφάνιση του συνδρόμου Dandy Walker. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε μια υποπλασία της παρεγκεφαλίδας και μια συστέρνα μάγνα που λέγεται, ένα μεγάλο οπίσθιο αγγειακό βόθρο. Έχει εικόνα αρτηριακών δυσπλασιών, τόσο από τα αγγεία του εγκεφάλου, όσο και το αορτικό τόξο. Έχει καρδιακές δυσπλασίες και ένα επίσης χαρακτηριστικό είναι η παρουσία της χιστίας στο στέρνο. Ένα ακόμα σύνδρομο είναι λίγο πιο σπάνιο από αυτά που προαναφέρθηκαν, είναι το σύνδρομο του γραμμικού σμιγματοειδής σπήλου. Αυτοί οι σπήλοι μπορεί να εμφανίζονται σε όλα τα σημεία του σώματος. Όταν όμως εμφανίζονται στην περιοχή του προσώπου και του τραχύλου, συχνά συσχετίζονται και με εξωδερματικές εκδηλώσεις, τις οποίες θα πούμε μετά. Στην παιδιατρική ηλικία, όταν εμφανίζονται στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής, είναι επίπεδες. Στα σημεία αυτά υπάρχει αλοπαικία. Καθώς όμως το παιδί μεγαλώνει, αυτές αρχίζουν και αυξάνουν σε μέγεθος, γίνονται υπερπλαστικές, και μετά την εφηβεία, σε ένα 15 με 20% των ασθενών, αυτοί οι σπήλοι θα εξαλλαγούν σε κακοήθη μορφή. Ποιες είναι οι συνηθέστερες εξωδερματικές εκδηλώσεις που παρατηρούμε στα παιδιά που έχουν αυτούς τους σπήλους, όπως είπαμε, στο κεφάλι και στον τράχυλο? Μπορούν να εμφανίσουν μάλλον σπασμούς,
η κύλια μορφή ψυχοκινητικής καθυστέρησης και νοητικής ακόμα υστέρησης. Μπορούν να έχουμε προσβολή των κρανιακών νεύρων, ποικίλες εγκεφαλικές δυσπλασίες από αγυρία, παχυγυρία ή με μεγάλη εγκεφαλία, οφθαλμολογικές διαταραχές, καθώς επίσης και σκελετικές ανομαλίες με συχνότερη δυσχολίωση. Ένα ακόμα σπάνιο σύνδρομο είναι η υπομελάνωση άιτο. Η υπομελάνωση άιτο δημιουργεί αυτό που λέμε υποχρωματισμούς του δέρματος, οι οποίοι ακολουθούν τις περιοχές των δερματομείων, όπως βλέπετε εδώ. Μπορούν να πάρουν τη μορφή είτε απλών κυλίδων, όπως είναι στην οζόδη σκλήρυνση, είτε ραβδόσεων, είτε ακόμα και να έχουν σπυροειδές σχήμα, όπως βλέπουμε στην εικόνα αυτού του μικρού ασθενή. Η υπομελάνωση άιτο επίσης συσχετίζεται με εξωδερματικές εκδηλώσεις. Οι συχνότερες από αυτές είναι οστικές και με κυρίαρχη την σχολίωση και το σύνδρομο και διαταραχές από τα ισχία, αλλά και νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σπασμοί και η ψυχοκινητική καθυστέρηση. Το τελευταίο σύνδρομο για το οποίο θα μιλήσω είναι το σύνδρομο του incontinentia pigmenti. Είναι ένα σύνδρομο που το βλέπουμε αμιγώς στα κορίτσια, γιατί είναι χι φιλοσύνδετης αιτιολογίας και είναι θνησιγενή όλα τα άρενα άτομα. Το σύνδρομο αυτό μπορεί να προβάλλει μόνο με δερματικές εκδηλώσεις, ενώ μπορεί να έχει και εξωδερματικές. Οι δερματικές του εκδηλώσεις έχουν 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί ήδη από τη γέννηση ή τη νεογέννητη περίοδο, είναι το στάδιο με τις φυσαλίδες και τις φλίκτενες και την έντονη ερυθρότητα. Πού μπορούν να εντοπιστούν αυτές οι φυσαλίδες και οι φλίκτενες και η ερυθρότητα? Εντοπίζονται συνήθως στα άκρα και παίρνουν μια γραμμική κατανομή ή ακόμα και στον κορμό. Αυτές οι ερυθρότητα και οι φλίκτενες μπορεί να έρχονται και να φεύγουν. Να έρχονται και να φεύγουν βάσει της κατάστασης στρες στο οποίο βρίσκεται το βρέφος. Συνήθως εμφανίζονται κατά περίοδους υιογενών λοιμόξεων. Το στάδιο 1 μπορεί να συνυπάρχει με το στάδιο 2. Στο στάδιο 2, οι βλάβες, επειδή προκαλείται μια υπερκεράτωση, μοιάζουν περισσότερο με κονδυλώματα, και εντοπίζονται και αυτές στον κορμό, στα άκρα, αλλά και στον τριχωτό της κεφαλής. Όταν εντοπίζονται στον τριχωτό της κεφαλής, συνοδεύονται με αλλοπικία. Σε μεταγενέστερα στάδια της δερματικής εξέλιξης, μπορεί να εμφανιστεί η φάση της υπερμελάχρωσης του δέρματος. Η υπερμελάχρωση του δέρματος συνήθως αφορά την κοιλιά. Μπορεί να ακολουθεί και αυτή τις γραμμές των δερματομείων και παίρνει την εικόνα ραβδόσιων ή ακόμα και σαν σπήρες, όπως είδαμε και στην υπομελάνωση άιτο. Ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών αυτές σβήνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας, υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που συνεχίζουν και τις έχουν ακόμα και στην ενήλικο ζωή. Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο δερματικό είναι το ουλωτικό στάδιο ή το ατροφικό κατά άλλους, όπου παρατηρείται κυρίως στα άκρα, όπου εμφανίζονται αυτές οι ουλές ή ατροφίες, δεν υπάρχουν τρίχες. Αν εντοπίζεται στο τριχωτό της κεφαλής, παρατηρούμε την εικόνα της αλλοπικίας. Τώρα, όπως είπαμε, η νόσος αυτή μπορεί να συσχετίζεται και μπορεί να είναι αμυγός δερματική ή μπορεί να συσχετίζεται και με εξωδερματικές εκδηλώσεις. Οι συχνότερες εξωδερματικές εκδηλώσεις αυτών των ασθενών είναι οι δυσπλασίες των ονείχων. Βλέπουμε εδώ πέρα χαρακτηριστικές ονειχοδυσπλασίες αυτούς τους ασθενείς, αλλά και οι δυσπλασίες από τα δόντια. Οι συχνότερες δυσπλασίες των δοντιών είναι η ανοδοντία ή η αραιοδοντία. Μπορεί να εμφανίζουν. Ενώ από συμμετοχή των άλλων συστημάτων συχνότερα πλήττεται η οφθαλμή με ποικίλες εκδηλώσεις. Απλά
θέλω να πω ότι από τη στιγμή που θα τεθεί αυτή η διάγνωση, έστω και κλινικά, καλό θα είναι να υπάρχει συστηματική οφθαλμολογική παρακολούθηση σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται αποκόλληση, που μπορεί να προκαλεί αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, που αν ανιχνευτεί πάρα πολύ πρόημα, μπορεί το παιδί να μην χάσει την όρασή του. Τώρα, οι νευρολογικές εκδηλώσεις που εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς, και εδώ έχουμε μια ποικιλία συμπτωμάτων, από μια ήπια νοριμότητα μέχρι πάρα πολύ βαριές νοητικές υστερήσεις και επιληψίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ καταρχήν για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να πληρούνται κριτήρια για αυτές τις νόσους, καλό θα είναι να αρχίσει να παραπέμπεται το παιδί σε διάφορες υποειδικότητες, για να δούμε εάν πραγματικά μαζεύονται τα κριτήρια. Πολλές φορές μπορεί να το αναλάβει από μόνος του ένας παιδίατρος να αρχίσει να συνεργάζεται με διάφορες υποειδικότητες, προκειμένου να βλέπουν όλοι μαζί το παιδί. Υπάρχουν όμως, θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν ειδικά τμήματα σε κάποια κρατικά νοσοκομεία, τα οποία έχουν τμήματα για νευροδερματικές νόσους. Τώρα, το να στείλουμε απευθείας αιματολογικό έλεγχο γονιδιακό, φαντάζομαι εννοεί ο συνάδελφος, είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να θέσει τον ασθενή σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπορεί να δουν, να φανεί κάτι στο μοριακό έλεγχο το οποίο από μόνο του να μην μπορεί να δικαιολογήσει την νόσο. Ενώ από την άλλη, να ξεκαθαρίσω επίσης ότι οι νευροδερματικές νόσοι ακόμα θεωρούνται, για να μπει διάγνωση, ότι πρέπει να έχουν κλινική συμμετοχή κριτηρίων και όχι μοριακή. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ακόμα και στην εποχή που ζούμε τώρα, που είναι η εποχή της γενετικής, δεν έχουν μπει στα μείζωνα κριτήρια η μοριακή επιβεβαίωση. Οπότε εγώ θα συνέστηνα, για να τα μαζέψω λίγο όλα αυτά, θα συνέστηνα από τη στιγμή που βλέπουμε κάποια πραγματάκια κλινικά, να αρχίσουμε, αν δεν θέλουμε να στείλουμε τον ασθενή μας σε αυτές τις κλινικές που είναι οργανωμένες, να στείλουμε σε κάποιον οφθαλμίατρο, σε νευρολόγο, ορθοπαιδικό, εάν χρειάζεται, και σίγουρα δερματολόγο, για να αρχίσουμε να μαζεύουμε τα κλινικά συμπτώματα. Αλλά ακόμα και να πάρουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή ότι οι συνάδελφοι των άλλων υποειδικοτήτων δεν δουν κάτι, από τη στιγμή που αρχίζουμε και έχουμε την υποψία, θα πρέπει να το παρακολουθούμε αυτό το παιδί πάρα πολύ συχνά. Γιατί μπορεί αυτά τα συμπτώματα να εμφανιστούν στην πάροδο της ζωής του και να πληρεί πλέον τα κριτήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και γιατί παρακολουθήσατε αυτή την παρουσίαση. Καλή συνέχεια.